Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Είμαστε αντιεξουσιαστές. Αβάντι, βαράει κανόνι το γαλανό λευκό μόρφωμα και ξεπουλάνε σε τιμές διάλυσης ο Γεωργάκης με τους φίλους του που παίζουν τη νέα διακυβέρνηση ένα νέο είδος μονόπολης για ανέστητους φλόρους. Κολεγιόπεδα χωρίς γη, όπου γη και πατρίς, κολεόπεδα, νυν υπερπάντων νησιαγών. Οι δύο οικογένειες που εναλλάσσονται στην εξουσία έχουν δώσει σαφείς οδηγίες στους κληρονόμους τους. Εσύ Κωστάκη θα ξεπουλήσεις όσο όσο την Ολυμπιακή και εσύ Γεωργάκη θα διαλύσεις τον ΟΣΕ. Τον ΟΣΕ που έτσι κι αλλιώς έχει εξευτιλιστεί με αμαξοστοιχίες ίδιες από την εποχή του Τρικούπη και στην τελευταία ανάλυση, εδώ που τα λέω, σε λίγο δεν θα έχουν να φάνε οι δουλοπρεπείς υπήκοοι του Γεωργάκη, τα ταξίδια με το τρένο τους μαράνανε. Η ρεπατζού του κινήματος, ο Ρέπας με το όνομα, από τους πρώτους κοινωνικούς ληστές που κόψαν το μουστάκι και μεταφέραν τα οπίσθια τους στο πρόσωπο, γράφει στα φρύδια του τα διεθνή στάνταρ που θέλουν ένα δρομολόγιο τρένου με κάτω από 38% επιβατική πληρότητα να θεωρείται ασύμφορο και ανεβάζει το ποσοστό στο 50%. Κάνει ό,τι θέλει. Κάνουν ότι γουστάρουν τα πράσινα λαμόγια, μας έχουν καταντήσει τα σούργελα, οι κοτσαμπάσιδες των Τροϊκανών, το φόβητρο των επενδυτών. Η οικονομία της Αλβανίας έχει πολύ καλύτερες προοπτικές από μας εδώ και σε λίγο θα υποδέχεται τα παιδιά μας ως οικονομικούς μετανάστες. Η φορολογία των επιχειρήσεων εδώ στο Σουργελιστάν είναι 24%, ο ΦΠΑ στο 23%, όταν στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Σερβία ο φόρος είναι 10% και ο ΦΠΑ 5 μονάδες χαμηλότερος. Το προεκλογικό προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι διήγημα του παπά Κωνσταντίνου με τίτλο «Η φορομαζόχτρα». Στην Ελλάδα έχει. Τι έχει? Έχει μίζα, μίζα καμπάνα, με το πασόκ του δουνουτού που είναι η χαρά του λαμογιού. Μίζα, μίζα καμπάνα, είναι ο Γιώργος, ο κλεφτογιώργος, που αρπάζει φόρους και μισθούς, βουλιάζει τους μεσοαστούς. Ο Γιώργος, ο κλεφτογιώργος, με φωνές και με τραγούδια, κουρατή μου, τα χωνεύουμε, τα χωνεύουμε τα αγκούρια, τα χορεύουμε, τα χωνεύουμε. Έχουν πάθει πλάκα με την ανοχή μας, πρέπει να σου πω, και την αντοχή μας εδώ στην υποτέλεια, οι τροϊκανοί αφέντες και οι ντόπιοι λακέδες τους. Ακόμα και οι πιο άγριοι κεφαλαιοκράτες στο Γολίφι δεν περίμεναν τόσο υποταγμένα και τόσο φοβισμένα πειραματόζωα σαν τους Έλληνες και πολύ καλά κάνουν και αυξάνουν τις δόσεις των φόρων όσο δεν αντιδράει κανείς. Έτσι και τα αριστερτζίδικα κόμματα με τα επαγγελματικά τους στελέχη σαμποτάρουν και φρενάρουν κάθε προσπάθεια εξέγερσης. Όλα τα κόμματα αμείβονται πλουσιοπάροχα από τα κρατικά ταμεία, γι' αυτό και κρατάνε μηνύχια και μηδόντια το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα διακυβέρνησης από την κομματική χούντα. Όταν θα πας να ψηφίσεις με το καλό σε ένα μήνα αυτά τα σεσημασμένα κομματόσκυλα της δεύτερης κατηγορίας, μην ξεχάσεις, ακροατή μου, να βάλεις μέσα στο φάκελο μαζί με το ψηφοδέλτιο και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα παραδέχεις ότι είσαι μαλάκας με περικεφαλαία πράσινη. Οι Γερμανοί φορολογούμενοι επιδοτούν το κάθε κόμμα από τους φόρους τους ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που παίρνει στις εκλογές. Για κάθε ψήφο δίνουν 70 λεπτά του ευρώ. Εμείς εδώ, οι Ελληναράδες, οι Χουβαρντάδες, επιδοτούμε για κάθε ψήφο με 11 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κάνει 1% πάνω. Τώρα, πόσο πιο μαλάκες μπορούμε να γίνουμε, αναρωτιέμαι. We'll be right back.
κορμιά. Από τα μυευτήρες για θάνατο νερό και για φυσμένες μπύρες. Δώσε καφτάνια της ψυχής, τι άλλο θα ακούσουμε. Καρντάσι μου, κάνε κάτι να τελειώνουμε με αυτό το σύστημα διαφθοράς και συναλλαγής από τις κομματικές συμμορίες, τους πράσινους, τους γαλάζιους, τους κόκκινους και τους ροζ νταβατζίδες. Καμιά δουλειά δεν εντροπή εκτός από του μπάτσου και από του βουλευτή. Να σαμποντάρουμε, αράπε μου, την εκλογοπανήγυρη του Νοεμβρίου. Έλα να δούμε. Δεν είναι δυναμό να μας ξεσκίζουν χωρίς άλλο και να τους λέμε και ευχαριστώ με τους χωροχάρτη του Δημοκρατικού και καλά άλωθη. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Τα δεκανίκια του καπιταλισμού μαζί με την οικολογία. Να στείλουμε στο διάολο επιτέλους τον πολιτικό ορθολογισμό. Έλα, Παναγία μου, αυτή τη μεταμφιεσμένη σε παντεσπάνη κουράδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη και μεγαλύτερο ψεύδος, εδώ που τα λέω, από το όψιμο κρατικό ενδιαφέρον για την υγεία μας με το κυνήγι καπνιστών. Το κυνήγι των καπνιστών. Δεν βασίζεται σε καμιά επιστημονική μελέτη. Άνοιξε το διαδίκτυο το ρημάδι να δεις. Καμιά επιστημονική μελέτη αυτό που λέει για την επιβάρηση της υγείας του παθητικού καπνιστή. Μια μπαρούφα. Απλά είναι μια διεθνώς δοκιμασμένη συνταγή της εξουσίας για να συμφιλειώνει το πολίτης με τις απαγορεύσεις. Με ποια ανείς? Καθαρά φασιστική απαγόρευση του καπνίσματος ακόμα και σε χώρους που επιλέγουν να χαρακτηριστούν αποκλειστικά καπνιζόντων. Ένας πράσινος ποδηλάτης σε μια ανηφόρα πίσω από την εξάτμιση ενός λεωφορείου έχει εισπνεύσει πολύ μεγαλύτερη δόση θανάτου από κάποιον που κάθεται στο καφενεδάκι και καπνίζει με το καφεδάκι του 3 πακέτα τσιγάρα. Γιατί δεν απαγορεύονται και τα λεωφορεία? Να τα απαγορεύσει τα λεωφορεία ή τις εξατμίσεις τους τουλάχιστον. Καλά, για τους ποδηλάτες δεν το συζητάμε. Μαζοχιστές, πρεζάκια, εθαλομίχλης και μόνιμα σε παράκρουση. Νομίζουνε ότι το ποδήλατο που καβαλάνε είναι καλάμι. Μου στο κούκι, μπαίνω μέσα στο μπουζούκι. Μεταξύ μια με φυτίλια, με βυζά.
σαν την ακατήλια. Το βίζι του απαρωμένος θα τυνάξω το καπάκι. Καλλιό να με πεθαμένος παρά Αμερικανά. Με του μπουζουκιού το σκάφος πλέω την αχερουσία. Πάω να βρω τους πεθαμένους να μου δείξουν την ουσία. Θέλω ζωρικά ντουέτα, Τζίμι Χέντριξ, Μπαμπακάρης κι όχι αδερφές κατσάμπα. Να περνάει η ζωή μας τσάμπα. Απόψε, πάρε την τραπούλα και κόψε. Οι ριγάδες και οι βαλέδες μ' αναμένουσα αργυλέδες. Θα την πάρουμε την πόλη για να σφίξουνε οι πόλοι. Μες στα μπαρ δεν μπαίνει ούτε γιατί γίνεται μπαρούτι. Απόψε, πάρ' την τραπούλα και κόψε. Οι ριγάδες κι οι βαλέδες μ' αναμένουσα αργυλέδες. Θα την πάρουμε την πόλη για να σφίξουνε οι κόλλοι. Μες στα μπαρ δεν μπαίνει ούτε γιατί γίνεται μπαρούτι.